Βάλε την ατζέντα, Μάριο. Ξεκίνησε. Όπως είπαμε και στον πρόλογο, κυρία Φωτίου, το θέμα των Βρεφονηπιακών. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και ποιες είναι οι δικές σας, ο δικός σας σχεδιασμός, ώστε φέτος αυτό που ήδη έχει δημιουργηθεί ως ανησυχία σε πάρα πολλές οικογένειες θα λυθεί. Θα μπουν όλοι οι άνθρωποι μέσα, θα βάλουν τα παιδιά τους Βρεφονηπιακούς. Κυρία Μιχελιντάκη, έχω πει πολλές φορές νομίζω ότι αυτός ο θόρυβος γίνεται κάθε χρόνο και έχω κατηγορήσει και όλα στη Βουλή αυτό το θόρυβο για πολιτικό δόλο. Γιατί? Γιατί όλοι ξέρουν ότι το Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, αρχές Οκτώβρη, όλες οι θέσεις, οι υπάρχουσες, οι διαθέσιμες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς θα καλυφθούν. Αυτό το ξέρουν κατηγορηματικά. Το πρόβλημα προκύπτει και κάποιοι μπορεί να μην έχουν τελικά βάουτσερ για να μπουν και δεν υπάρχουν θέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανισοκατανομή, όχι μόνο στους δημοτικούς, που εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουν οι τηλεθεατές σας ότι 151 δήμοι δεν έχουν ούτε ένα βρεφικό σταθμό, 151 από τους 325. Αλλά και στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς. Και είναι απορίας άξιων, από άγνοια ή από εσκεμμένη άγνοια, ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ένα βάουτσερ, δηλαδή με ένα επίδομα 180 ευρώ το μήνα, όταν εμείς σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το πρόγραμμα δίνουμε από 220 μέχρι 240 ευρώ το μήνα, δηλαδή πολύ πιο ακριβό βάουτσερ, και πάλι δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις. Τι φαντάζεται ότι θα γίνει? Ότι η περιβόητη ελεύθερη αγορά τα ρυθμίζει? Κυρία Φωτιά, αν μου επιτρέπετε να μην πάμε στο... στην επόμενη μέρα, να πάμε στο σήμερα όμως. Έτσι. Μάριο, εγώ θέλω να πάω όχι στο σήμερα, στο χθες. Συγγνώμη. Έλα, να το πιάσουμε από το χθες. Ναι. Θα πάμε στο χθες. Από τους 325 δήμους, οι 151 δεν έχουν βρεφικό ή βρεφικό σταθμό. Βρεφικό. Τι έχει γίνει για να γίνουν, για να φτιάξουν αυτοί οι δήμοι? Τι κίνητρα έχετε δώσει στους δήμους για να τελειώνει αυτό το πρόβλημα, να έχουν και οι 325 δήμοι βρεφικό σταθμό? Ή κίνητρα ακόμα και σε ιδιώτες, κυρία Φωτίου, για να φτιάξουν ένα βρεφικό σταθμό, όχι μόνο στους δήμους? Βεβαίως. Καταρχήν, αφού πήγατε στο ΚΤΕΣ, να πούμε τι παραλάβαμε. Εμείς παραλάβαμε λοιπόν 80.000. Και τι κάνατε, να μας πείτε όμως, όχι μόνο τι παραλάβατε, και τι κάνατε? Βέβαια, μα ξέρετε, να υπεκφεύγω. Λοιπόν, παραλάβαμε 80.000 βάουτσερ. Τόσα έδινε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. 80.000. Κύριο Σαμαρά ήταν τότε. Ο κύριο Μητσοτάκη δεν ήταν υπουργό. Ήταν αρχηγό. Το έχω χάσει. Όχι, το ήταν αρχηγό ο κύριο Σαμαρά. Ήταν εκείνο λοιπόν. Και έδινε λοιπόν 80.000 βάουτσερ και άφησε τότε το 14-18.000 παιδιά έξω. Εμείς δώσαμε πέρυσι 118.000 βάουτσερ και αφήσαμε 15.000 παιδιά έξω. Καταλαβαίνετε, η αναλογία είναι 1:4 την πρώτη φορά, 1:8 τη δεύτερη. Άρα κάτι άλλαξε με εμάς. Αυξήσαμε τα κονδύλια. Και είναι όλα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί το ΕΣΠΑ τελειώνει. Πάμε λοιπόν τι έκαναμε εμείς. Εμείς έχουμε κατανοήσει ότι υπάρχει ανισοκατανομή. Δηλαδή, 33 δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν παραπάνω βρεφονηπιακούς σταθμούς από ό,τι χρειάζονται. Nice. 63 έχουν έλλειμμα έως 100%, έως 200%, και οι υπόλοιποι μέχρι τους 161, γιατί σας είπα, 161 οι υπόλοιποι είναι εκτός. Και οι υπόλοιποι έχουν υπερέλλειμμα 200% και άνω. Τώρα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λοιπόν έπρεπε να ενισχυθούν. Βρήκαμε 15 εκατομμύρια, μας έδωσε η κυβέρνηση στην αρχή της χρονιάς. Κάλεσα όλους τους δήμους και τους είπα, είμαι έτοιμη να σας χρηματοδοτήσω να φτιάξετε έναν βρεφικό σταθμό ή δύο, ή έναν παιδικό σταθμό ή δύο, με 50.000 στον καθέναν ή 75.000 στους δύο. Δηλαδή να βρείτε ένα υφιστάμενο κτίριο ή να το νοικιάσετε και να κάνετε τις γνωστές αλλαγές και τον εξοπλισμό τον πληρώνουμε. Μάλιστα. Ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής 108 δήμοι σε όλη τη χώρα.
έχουν ιδρυθεί 3.000 θέσεις νέες. Περίμενα ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ιδρύσω 10.000. Δεν είναι τόσο εύκολο, φαίνεται. Θα επιμείνω. Κυρία Φωτίνου. Άρα θα καλύψουμε εμείς μέσα σε μία τριετία τις 30.000 που απαιτούνται νέες θέσεις για να υπάρχουν εσείς κάνετε καλά όλους. Και πολιτικά και προσωπικά και αναφέρεστε στα έργα και τις μέρες των προηγουμένων και τα δικά σας, τα χρήματα, αλλά εδώ υπάρχουν οικογένειες και παιδιά. Και είμαστε στο Σεπτέμβριο και τελειώνει το Σεπτέμβριο. Και δεν μετράει κανείς αν πρόπερση ή παραπρόπερση είχαν μείνει περισσότερα παιδιά έξω και φέτος λιγότερα. Μετράει τι θα κάνει με το δικό του το παιδί και πώς θα αρχίσει να πορεύεται. Άρα στο δικό του το παιδί, λοιπόν, κύριε Λασκαρά, το λέμε. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση, βρήκε δηλαδή ο γονιός διαθέσιμη θέση, όπου και αν υπάρχει, εμείς τη χρηματοδοτούμε. Εφόσον δεν υπάρχει, γιατί εσείς λέτε όμως ότι υπάρχουν. Καθίστε όμως, κύριε Λασκαράτε, άμα δεν υπάρχει, μέσα σε 3 χρόνια εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά που 40 χρόνια δεν τα λύσανε. Και κυρίως θα μου επιτρέψετε να το πείτε. Όπα, δεν θα κάνουμε λαϊκισμό εδώ. Εγώ κάνω λαϊκισμό εδώ. Αυτή τη στιγμή, κύριε Λασκαράτε, λέμε ότι παραλάβαμε ένα καθεστώς που προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αλλά δεν τολμώ για να το ρωτήσω δίκιο, γιατί μου αποδίδεται λαϊκισμό. Για το δίκιο του γονιού, λοιπόν, μιλάμε. Μιλάμε για το δίκιο του γονιού που πρέπει να βρίσκει θέσεις. Και αν δεν βρει θέσεις, εμείς ανοίγουμε νέες θέσεις, λοιπόν, κύριε Λασκαράτο. Αυτό το είπα και το κατανοήσατε. Άρα, ναι, είμαστε στο πλευρό του γονιού. Ξέρουμε ότι το πρόβλημά του δεν λύνεται με δίθεν εξαγγελίες βάουτσερ, αλλά λύνεται μόνο με το να ανοίξει θέσεις. Και να πω και κάτι. Το δημογραφικό, που το θυμηθήκαμε και αυτό τελευταία, το 93, η Βουλή, το 93, 25 χρόνια πριν, η Βουλή, όλα τα κόμματα είχαν κάνει μια επιτροπή για το δημογραφικό. 10 προτάσεις είχαν. Ούτε μία δεν εφαρμόστηκε. Να τα πιάνουμε ένα-ένα, κύριε Φωτίου, σας παρακαλώ. Όχι, πολύ. Γιατί ήμασταν εδώ. Μισό λεπτό, Νίκο, γιατί προσπαθώ να την κάνω την ερώτηση εδώ και σε τρεις βόλτες. Εγώ θυμάμαι εδώ, κυρία Φωτίου, σε αυτή την εκπομπή, σας έχω δει και σε άλλα κανάλια, αλλά και σε εμάς εδώ πέρα πέρυσι, προς το καλοκαίρι, που υπήρξε η δέσμευση ότι δεν θα μείνει κανένα παιδί απ' έξω. Μετά τι έγινε, μετά τι στράβωσε και φέτος. Το ίδιο διαβάζουμε ότι πέρυσι είναι περίπου 30-35.000 παιδιά, τα οποία είναι αμφίβολο αν θα βρούνε. Και τώρα μας λέτε ότι αν βρει ο γονιός τη θέση, εμείς θα την επιδοτήσουμε. Έτσι γίνεται πάντα, κυρία Μιχελιδάκη. Λυπάμαι που αυτό δεν είναι γνωστό. Δηλαδή, εφόσον δίνουμε τα βάουτσερ το πρώτο τον Ιούνιο και μένουν ακάλυπτες θέσεις. Γιατί ο γονιός παίρνει το βάουτσερ και δεν έχει που να πάει το παιδί του. Τότε κάνουμε τη δεύτερη φάση που είναι το Σεπτέμβριο. Και είπαμε κατηγορηματικά και πέρυσι, το ίδιο είπα και πέρυσι, ότι όλες οι θέσεις θα καλυφθούν, οι υπάρχουσες, με βάουτσερ. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Το σκέφτομαι και πώς θα το διατυπώσω, να μην μου αποδώσετε πάλι λαϊκισμό και τέτοια διάθεση. Αλλά προφανώς γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εμάς που ξέρουμε μερικώς ένα θέμα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ένα ζήτημα που έχουν κάποιες οικογένειες, ότι υπάρχουν προφανώς περισσότερα βάουτσερ από θέσεις ευρωπονιπιακούς. Αυτό δεν είναι το θέμα. Στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση όλα τα βάουτσερ καλύπτονται. Όλα τα υφιστάμενα βάουτσερ καλύπτονται. Είναι σαφές αυτό. Δεν θα μείνουν, και το είπαμε με όλους τους τρόπους, και στη Βουλή και ο κύριος Χαρίτσης και εγώ, ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα βάουτσερ από πέρσι. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι οποιοδήποτε θέση ευρίσκεται και καλύπτεται από γονιό που έχει φάκελο καταθέσει στην ΕΤΑ και είναι εντάξει ο φάκελός του, εμείς θα πληρώσουμε τα βάουτσερ οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος των χρημάτων που απαιτούνται φέτος. Είναι σαφές αυτό. Ωραία, να κάνω κάτι. Δηλαδή δεν θα μείνει κανένα από τα παιδιά που, κανένας από αυτούς που έχουν πάρει βάουτσερ, το παιδί δεν θα μείνει απ' έξω. Αυτό μου λέτε. Κανένας από αυτούς που έχει πάρει βάουτσερ, αυτό είναι το θέμα. Μπερδεύετε δύο πράγματα. Υπήρξαν βάουτσερ, τα δώσαμε. Ναι. Και οι γονείς δεν βρίσκουν μερικοί από αυτούς βρεφονηπιακό σταθμό. Δεν μπορούν να αλλάξουν νομό για να βρούνε το βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτοί θα γίνουν. Αυτοί δεν τους παίρνουμε τα βάουτσερ. Δεν τους τα παίρνουμε. Όμως, ενεργοποιούμε το δεύτερο όρο του διαγωνισμού που λέει ασχέτως αν πήρες βάουτσερ στην πρώτη κατανομή. Τώρα, στη δεύτερη κατανομή, βρίσκεις θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό οπουδήποτε.
εμείς τον επιδοτούμε. Δηλαδή σου άλλοι δίνουμε βάουτσερ. Άλλοι από αυτούς βεβαίως που άλλοι. Αυτοί που για δεν βρήκαν στην πρώτη φάση θέση σε βρεφονιπιακό σταθμό, αυτοί τι κάνουν, αυτό είναι το ερώτημα. Σας απάντησα, κύριε Λασκαράτη. Ίσως να μην το κατάλαβα. Προσπαθούμε να ανοίξουμε νέες θέσεις. Εκεί λοιπόν που έχουμε τις μεγάλες ελλείψεις λόγω ανισοκατανομήσεως, όπως σας είπα, η κυβέρνηση έδωσε 15 εκατομμύρια στην αρχή της χρονιάς στους Δήμους για να ανοίξουν έως 10.000 θέσεις εφέτος. Δηλαδή καινούργιες. Άνοιξαν 3.000, και... αν το συγκράτησα καλά πριν από αυτό που είπατε. Καινούργιες. Το σημείωσα, 3.000. Θα ανοίξουν στους επόμενους μήνες και άλλες. Γιατί έχουμε αφήσει ανοιχτό το πρόγραμμα, θα το αφήσουμε ανοιχτό μέχρι τέλους. Και επειδή. Εκεί τι έχουν πρόβλημα, να μας το εξηγήσετε λίγο να το καταλάβουμε κι εμείς. Έχουν πρόβλημα να βρουν χώρο για να στεγαστεί ένας βρεφονιπιακός σταθμός έτσι όπως πρέπει να είναι. Έχουν πρόβλημα να βρουν ανθρώπους να στελεχώσουν. Έχουν φέρουν κάποιες αντιστάσεις. Κατευθείαν από τους δημοτικούς. Από τους Δήμους. Πληρώνεται μέσω του βάουτσερ. Όχι, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που λέγεται πράγματι οι Δήμοι να βρουν ένα χώρο, να τον εξοπλίσουν. Εμείς είπαμε ότι τα πληρώνουμε. Δεν γίνονται με τις ταχύτητες που θα επιθυμούσαμε. Δηλαδή, εμείς επιθυμούσαμε φέτος να βρούμε 10.000 καινούργιες θέσεις. Ίσως δεν θα το καταφέρουν οι Δήμοι μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί δεν γίνεται με την ίδια ταχύτητα. Πέρα από τους Δήμους, σε ιδιώτες έχετε δώσει κάποιο κίνητρο για να ανοίξουν ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς στις περιοχές όπου δεν υπάρχει κανένας? Οι ιδιώτες από μόνοι τους, ναι. Τους είδα χτες. Είδα χτες τους ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Από ό,τι μου εξήγησαν χτες και από τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει. Δεν είναι τυχαίο ότι το 60% των θέσεων των ιδιωτικών βρεφονιπιακών σταθμών καλύπτεται από το βάουτσερ. Το 60% των θέσεων. Το υπόλοιπο 40% αγορά είναι. Έχουν πελατεία που πληρώνεται ακριβότερα. Αγορά είναι. Η ελεύθερη αγορά είναι ελεύθερη αγορά. Δεν σας λέω αυτό εγώ. Δεν σας είπα αυτό. Δεν σας είπα τι κάνετε με τους ήδη υπάρχοντες. Σας λέω γιατί δίνετε κίνητρα στους ιδιώτες. Κίνητρα όπως λένε. Εκεί που δεν υπάρχει κανένας, να είπα να ανοίξει ένας ιδιώτης ένα ιδιωτικό σταθμό. Σωστά. Κίνητρα είναι ακριβώς το ότι λέμε υπάρχει ζήτηση. Αυτό στην ελεύθερη αγορά μεταφράζεται ως κίνητρο, ιδιαίτερα όταν εμείς υποσχόμαστε ότι θα σου πληρώνουμε. Άρα, κυρία Φωτίου, στο διατάφτα. Μένουμε στο ότι έτσι όπως είναι η πραγματικότητα και αφού τα πράγματα δεν έτρεξαν βάσει του σχεδιασμού. Πολύ καλύτερα από πέρυσι πάμε. Θα μείνουν κάποιοι. Θα έχουμε περισσότερα. Ακούστε τώρα. Όποια μητέρα έχει πάρει το βάουτσερ, δεν τη το παίρνουμε πίσω. Άρα, οποιαδήποτε μέρα, οποιοδήποτε μήνα, μέσα σε αυτό το χρόνο, ανοιχτή. Βρεφονιπιακό σταθμό κοντά τη, μπορεί να το πάρει να το βάουτσερ. Άρα, αν δεν ανοιχτεί, τι γίνεται. Και για το βάουτσερ. Γιατί επιμένετε, είναι, πώς να το πω αυτό που λέτε, εάν δεν ανοιχτεί, πρέπει να καλύψουμε όλες τις θέσεις με νέες θέσεις, όπως σας εξήγησα, που πρέπει να δημιουργηθούν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς όλης της χώρας. Πάντως, ξέρετε και οι δομές στους Δήμους, και μου ήρθε και ένα μήνυμα τώρα, οι δομές στους Δήμους, κυρία Φωτίου, είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να βοηθηθούν και οι Δήμοι να φτιάξουν δομές ή να υποχρεωθούν εν ανάγκη. Και από τους δημότες, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ότι οι Δήμοι δεν έχουν. Μισό λεπτό. Και όταν διαμαρτύρομαι εγώ. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Όταν διαμαρτύρομαι εγώ, έγινε και εγώ λαϊκιστής τώρα, κάτσε. Όταν διαμαρτύρομαι εγώ για το παιδί μου που δεν έχω να το βάλω και λέω τι κάνει αυτή η κυβέρνηση και θα βάζω το παιδί μου, δεν μπορώ στο δήμαρχο που δεν μου έχει φτιάξει ένα βρεφικό σταθμό. Μισό λεπτό. Να καταλάβετε, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε ούτε στο δήμαρχο τόσο έτσι εύκολα και απλά. Γιατί τόσα χρόνια. Αυτό το πρόβλημα δεν αποκαλύπτεται το. Διότι δεν μπορεί το 2014 οι αιτήσεις να είναι 84.000. Οι αιτήσεις ήταν λοιπόν 88.000. Όλες. Από αυτές καλύφθηκαν όπως σας είπα 70 και 18 έμειναν απ' έξω. Κυρία Φωτίου. Σήμερα οι αιτήσεις νομίζω οι νόμιμες είναι 135.000.
Εγώ διάβασα 130... αυτές κάτι σαν 160.000. Όχι, αυτές δεν είναι οι εγκεκριμένες με τους φακέλους. Άρα όλες όμως είναι. Αυτές που έχουν περάσει τα δικαιολογητικά τους λέτε ότι είναι 140.000. Και πόσα βάουτσερ έχουν δοθεί και έχουν δοθεί. Σας είπα ξανά, κυρία Μιχελιδάκη, πέρσι δώσαμε 120.000. 120.000. Με πόσα βάουτσερ έχουν βρεθεί θέσεις. Θα δώσουμε περισσότερο. Θέσεις. Όχι τα βάουτσερ τα οποία θα μείνουν ανεκπλήρωτα. Αυτά που έχουν βρει οι θέσεις. Πόσα είναι, ξέρετε. Δηλαδή πώς σημαίνει. Αυτό σας εξηγώ, ότι πέρυσι εκπληρώθηκαν, μπήκανε 120.000 παιδιά. Βάουτσερ, μπήκανε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι θεωρητικό το νούμερο. Μπήκανε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και σας λέω ξανά ότι εφέτος θα έχουμε περισσότερες θέσεις. Από τις 120.000. Θα φανεί, μάλιστα, κυρία Μιχελιδάκη. Τι δεν είναι κατανοητό όπως πει. Ωραία. Πάντως μην εντυπωσιάζεστε όταν ρωτάμε και ξαναρωτάμε. Δεν τα ρωτάμε εμείς, έτσι. Όχι, ρωτάμε και εμείς. Και αν κάτι εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά να ξέρετε. Πιθανώς να μην το έχουν καταλάβει οι τηλεθέτες. Άρα το ζητούμενο μετά από μια κουβέντα εδώ 5-10 λεπτά. Είναι να μην πάω εγώ σπίτι μου, εσείς στο Υπουργείο και οι τηλεθέτες να μείνουν να φωνάζουν και για τους δυο μας. Επιχειρούμε τουλάχιστον. Οι μισοί δεν έρχονται σε αυτό το κανάλι. Άλλοι μισοί διαμαρτύρονται για τις ερωτήσεις. Δεν μπορεί να γίνει έτσι δουλειά. Να βγάλουμε μια άκρη. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι επιχειρείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά και τη δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο. Όχι, αλλά εμείς επιχειρώ να εξηγήσω σε όλες τις μάνες ποιο είναι το πρόβλημα και πώς προσπαθούμε με ταχύτατους ρυθμούς αυτό που δεν έγινε 40 χρόνια να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Να αυτό λέω. Είπατε λοιπόν, ότι παλιότερα ήταν, φαινόταν μικρότερος ο αριθμός των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με τη μείωση της ανεργίας. Έχει μειωθεί 8 μονάδες. Θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να το κάνει για το παιδί έγινε. Του και τώρα πρέπει να πάει να δουλέψει. Μέχρι το 2014 που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε, το 2015, επιδοτούνται οι εργαζόμενες μητέρες. Η άνεργη και η φτωχιά δεν επιδοτείται. Από τη στιγμή που η άνεργη μητέρα επιδοτείται και η φτωχιά, όπως καταλαβαίνετε, αυξήθηκε αμέσως το ποσοστό των μητέρων που ζητάνε βάουτσερ. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, το οποίο βεβαίως βγήκε στο τραπέζι, όχι γιατί ξαφνικά γεννήθηκαν περισσότερα παιδιά, μακάρι να είχαν. Δυστυχώς δεν γεννήθηκαν περισσότερα. Αλλά γιατί οι πολιτικές οι προηγούμενες το κάλυπταν κάτω από το τραπέζι, δίνοντας μόνο στις εργαζόμενες μητέρες, ενώ εμείς δίνουμε σε πολύ μεγαλύτερο, ευρύτερο πληθυσμό. Κύριε Φωτίου, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα εδώ που έρχεται. Μας λένε ότι υπάρχουν παράπονα ότι δεν διατηρείται το μέτρο για τη σύντηση στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς. Παντώ, εδώ από μια κυρία. Για τα σχολεία δεν είμαι υπεύθυνη να μιλήσω. Για τους όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Ποια εννοείται σύντηση στα σχολεία, εννοείται τα γεύματα, τα σχολικά. Σας το διαβάζω έτσι όπως έρχεται, προφανώς, ναι. Α, πολύ ωραία. Να πω λοιπόν για τα σχολικά γεύματα. 152.000 σχολικά γεύματα ζεστά κάθε μέρα εφέτος με την έναρξη της χρονιάς. Από τον Οκτώβριο θα δοθεί πάλι ένα μέτρο το οποίο το κάναμε εμείς. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να επιμένω ότι εμείς το κάναμε ενώ μας λιδωρούσαν ότι αυτά είναι συσίτια. Είναι εξαιρετικά γεύματα σχεδιασμένα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Είναι κατά της παχυσαρκίας των παιδιών, γιατί είμαστε πρώτοι στην παχυσαρκία. Είναι γεύματα τα οποία όπου πήγαμε, σε όλα τα σχολεία που πήγαμε, και σας λέω 152.000 παιδιά κάθε μέρα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έκανε έρευνες και βρήκε ότι μειώθηκε η σχολική διαρροή όπου έχουμε πάει, μειώθηκε η επιθετικότητα των παιδιών και καλυτέρευσαν οι σχολικές τους αποδόσεις. Επομένως είναι ένα μέτρο που η κυβέρνηση άρα τα γεύματα διατηρούνται, λέτε εσείς. Προφανώς. Δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας ότι τώρα, κάνουμε διεθνή διαγωνισμό παιδικούς σταθμούς, έτσι, μισό λεπτό είναι... εντός των ημερών. Όχι, μιλάω για τα σχολικά γεύματα στα δημοτικά. Με ρώτησε για τα σχολικά γεύματα στα σχολεία. Λοιπόν, και είπα ότι εμείς κάναμε διεθνή διαγωνισμό. Έχουν κατοχυρωθεί αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι κατά περιφέρεια θα δώσουν και κατανομώ τα σχολικά γεύματα. Και εντός των επόμενων ημερών
θα αρχίσουν να μοιράζονται κανονικά στα σχολεία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε να μείνουμε στους εφονδιακούς. Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις συντάξεις και στην ίδια ζυγαριά διαβάζουμε ότι μπαίνει και το θέμα των αντίμετρων, το οποίο είναι ψηφισμένο, έτσι. Δηλαδή, αν θα γίνει ένα παζάρι ανάμεσα στο τι θα προτιμήσει η κυβέρνηση να μην έχει την περικοπή των συντάξεων, αλλά ενδεχομένως να κατεβάσει ή, εν πάση περιπτώσει, να απλώσει τα αντίμετρα σε περισσότερο χρόνο. Αυτό τώρα το συσχετίζω, γιατί νομίζω ότι μέσα στα αντίμετρα ήταν και η δημιουργία και το κονδύλι για τους περισσότερους βρεφονηπιακούς, κυρία Φωτίου. Όχι. Μέσα υπήρχε ένα κομμάτι στα αντίμετρα, αλλά εμείς πέρυσι τα λεφτά τα βρήκαμε εκτός αντιμέτρων, 18. Έτσι, 19 θα ήταν να εφαρμοστούν τα αντίμετρα, κυρία Μιχελιδάκη. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, γιατί δεν έχει διευθυνθεί το θέμα. Το 18, τα 15 εκατομμύρια τα βρήκαμε από το περιβόητο spending review, δηλαδή από την εξοικονόμηση δαπανών. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα αυτό που έχω να πω. Να πω ή... Ναι, απλώς βλέπετε μια κινητικότητα, γιατί έχουμε και την άμεση σύνδεση με το Σάλτσμπουργκ, με την άτυπη σύνοδο. Αν θα μας βοηθήσει αν λίγο. Αν μας δώσετε εικόνα, να ξέρουμε τι να κάνουμε. Να διακόψουμε. Όχι, αν βλέπουμε και εικόνα ακόμα. Εδώ δεν είναι έτσι. Ελάτε, κυρία Φωτίου, σας διακόψαμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω το εξής. Εμάς βούλησή μας είναι να μην κοπούν οι συντάξεις. Χαίρομαι που ξαφνικά ανεκάλυψαν όλοι και τα αντίμετρα. Αν θυμάστε καλά, κυρία Μιχαλιδάκη, όταν εμείς μιλάγαμε ότι όσο θα κοπούν από τις συντάξεις, τα ίδια χρήματα θα δοθούν σε αντίμετρα, κανείς, πλην εσάς ίσως, δεν αναγνώριζε ότι υπάρχουν αντίμετρα. Λέγανε τώρα αφήστε τις εξυπνάδες με τα αντίμετρα, μόνο τις συντάξεις θα κόψετε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύφθησαν και τα αντίμετρα. Χαίρομαι, γιατί αυτό ήταν το περιβόητο μηδέν που έλεγε ο Τσακαλώτος, δηλαδή μηδέν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή τόσα κόβω, τόσα δίνω. Άρα μηδέν δημοσιονομικό κόστος. Αυτό ακριβώς λέμε στους δανειστές. Κύριοι, αφού δεν είναι αυτό μια διαρθρωτική αλλαγή, ή δηλαδή που να χρειάζεται για να αλλάξει το σύστημα της χώρας, αφού μηδέν δημοσιονομικό κόστος έχετε και αφού ο όρος ήταν να πιάνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να κοπούν οι συντάξεις και το αφορολόγητο. Τελεία. Από εκεί και ύστερα όμως, επειδή είμαστε μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται πολύ για τον κοινωνικό τομέα, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε 300.000 οικογένειες επίδομα στέγης, που είναι τμήμα, αν θέλετε, εμπνέεται από τα αντίμετρα, mm-hmm. δεν είναι αντίμετρα, είναι επιπλέον από το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε εξασφαλίσει. 800 εκατομμύρια φέτος ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στην Θεσσαλονίκη, mm-hmm. ένα-ένα μετρημένο. Μέσα εκεί mm-hmm. υπάρχουν πράγματα που είναι για τον κοινωνικό χώρο. Άρα υπάρχουν, η προσδοκία μας και η έννοια μας είναι να υπάρξουν κοινωνικές παροχές ασχέτως αντιμέτρων. Μάλιστα. Τώρα να συνεπιστήσω εγώ για τους βρεφονηπιακούς, γιατί είναι θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν 3.000 νέες θέσεις, λοιπόν, βρεφονηπιακών φέτος. Θέλατε να φτάσετε στις 10. Λοιπόν, όσοι έχουν πάρει βάουτσερ δεν το κάνουν. Δεν το χάνουν το βάουτσερ. Επίσης, όσοι δεν έχουν βρει θέση, θα τους δώσετε βάουτσερ. Αν βρουν θέση οπουδήποτε. Αυτό να το συνοψίσουμε, να το καταφέρουμε, να το καταλάβουμε. Έτσι είναι. Να το καταλάβουμε, να το βάλουμε σε μια σειρά. Ώστε να, τα είπατε ώστε, εξαιρετικά. Ώστε να το βάλουμε όσοι σε μια... έχουν πάρει μάνες βάουτσερ και δεν βρίσκουν μέχρι σήμερα θέση. Ήθελα να το κάνω κατανοητό αυτό, γιατί δεν. Σημαίνει είναι. Ότι το χάνουν. Ωραία. Δεν θα το χάσουν, το κρατάνε. Επιπλέον, όσες βρίσκουν θέσεις θα πάρουν βάουτσερ. Αλλά πριν φύγετε, θα μας κάνετε μπάρκο. Γιατί. Είπατε λαϊκιστή τον Κώστα, εμένα εγώ έγινα παραλίγο λαϊκιστής. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο λαϊκισμός ναι. είναι ένα περίεργο πράγμα που όλοι το χρησιμοποιούν σαν καραμέλα. Θα μιλήσω και για το εμπάρκο, ούτε γι' αυτό υπεκφεύγω. Αλλά τι είναι. Είναι αυτή η ιστορία που συνεχώς εμφανίζεται ότι κλαίει και πονάει για το λαό, για τα προβλήματα του λαού και συγχρόνως δεν ξεκαθαρίζει ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Ναι. Με αυτή την έννοια
Και το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Ελασκαράτο. Όχι, δεν θέλω ούτε συγγνώμη, δεν θέλω να καλέσετε, κύριε Υπουργέ. Απλώς έχετε την αίσθηση πολλές φορές η πολιτική ότι όταν αναφέρεσαι σε ένα πρόβλημα. Κύριε Ελασκαράτο, όταν σα ζητάει συγγνώμη ένα πολιτικό, πρέπει να είστε έτοιμο να την αποδεχτείτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα κάνουμε κουβέντα. Πάμε όμως παρακάτω. Πάμε όμως παρακάτω για να πούμε. Για να πούμε, γιατί δεν θέλω να μένει αυτό το πείτε, κύριε Υπουργέ, πείτε. Η ρετζιά, δεν θέλω καθόλου. Πείτε, κύριε Υπουργέ. Διότι εγώ είπα τι θεωρώ λαϊκισμό και γι' αυτό εκείνη τη στιγμή η αντίδρασή μου ήταν αυτό είναι λαϊκισμό. Δηλαδή, κλαίω για τα παιδιά χωρίς να καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα των παιδιών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, ζητώ συγγνώμη και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε για το εμπάρκο. Κοιτάξτε να δείτε, κάθε δημοσιογράφος νομίζω, mm-hmm. όπως ο κύριος Λασκαράτος, εσείς κυρία Μιχελιδάκη, έχει την ευθύνη όσων λέει. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, εάν πρόκειται να πάμε σε προληπτική λογοκρισία, φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε πολύ δύσκολους δρόμους. Δηλαδή αυτό που μου λέτε εσείς, αν δεν θα σας ρωτήσω μην τύχει και ναι. με πείτε λαϊκιστή. Αυτό είναι αυτολογοκρισία προληπτική, τότε μπαίνουμε σε πολύ κακό δρόμο. Γι' αυτό και ζήτησα ευθέως συγγνώμη. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, εξαιτίας του προηγούμενου βεβαρημένου της βίου, mm-hmm. νομίζω δεν έπρεπε να προβεί στη δημόσια τηλεόραση σε αυτό το εμπάργο. Εξαιτίας του βεβαρημένου της βίου, την έχει κλείσει δηλαδή την έρθει. Από εκεί και ύστερα, προφανώς, η Νέα Δημοκρατία έχει τους λόγους της και προχωράει έτσι πως προχωράει. Καλά, και εσείς έχετε κάνει εμπάργο στο Sky. Στο Sky και... Με συγχωρείτε, το συγκρίνετε αυτό. Το συγκρίνετε. Δεν το συγκρίνω γιατί εδώ είναι δημόσια τηλεόραση. Ναι, άμα το συζητήσουμε όμως πιο ανοιχτά... Ίδια... Με συγχωρείτε, το βάζουμε στην ίδια ζυγαριά. Αν να το σας βάζουμε πω στην ίδια κάτι, ζυγαριά, εγώ τότε κυρία Μιχαλητάκη, δεν συμμετέχετε. Πέστε μου γιατί πόσο βάρος είναι Sky, το ένα και πόσο δεν συμμετέχετε γιατί ο Sky μεταδίδει fake news. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν σας αρέσει. Το αν δεν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, δεν είναι κριτήριο για το αν έχετε την παρουσία της κυβέρνησης εσείς σε ένα εδώ μεγάλο μεταδίδετε σταθμό. Fake news. Όχι. Α, για να καταλάβω να αρχίσω να ζυγίζω εγώ τώρα ναι, και να λέω 500 όμως, κιλά το ένα. Ο Νίκος είπε κάτι εμείς. Πολύ εύστοχο όμως κάτι... στις προάλλες στον Νίκο τον Παπά, στον αρμόδιο υπουργό. Του είπε δηλαδή... Η κυρία Μιχελιδάκη. Του είπε άρα ότι να τα λέτε στον Παπά. Ιδιωτικά κανάλια, εγώ το είπα. Και τα ιδιωτικά κανάλια είναι... Δημόσιες συχνότητες. Δημόσιες συχνότητες, πληρώνουν. Υπό αυτή την έννοια. Θα πληρώσουμε. Πληρώσαν. Τότε είμαι ευτυχώς. Πληρώσαν από χθες και σήμερα. Ευτυχώς, άμα πληρώσαν από χθες, τότε πράγματι θα αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Προεκλογική χρονιά. Έτσι το 2019 έχει πολλές διαδικασίες. Μπορεί κανείς να διανοηθεί από εμάς τους ψηφοφόρους, έτσι. Ότι το ένα κανάλι δεν θα έχει τους μισούς πολιτικούς, το άλλο δεν θα έχει τους άλλους μισούς. Συγγνώμη δηλαδή, τι διάλογος θα γίνει, πώς θα γίνει ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, πολιτικών, πώς θα γίνει η αντιπαράθεση. Αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εδώ να αντιπαρατεθούν με εσάς και εσείς δεν πάτε σε ένα άλλο κανάλι να αντιπαρατεθείτε με αυτούς για να σας ζυγίσει ο κόσμος πάρα και να πάει πολύ μετά σωστά να ψηφίσει. Είναι αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι γι' αυτό το ερώτημα είναι το ερώτημα δεν έχει διατυπωθεί. Θα κρατηθεί μέχρι τέλους το εμπάργο. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητες μου. Mm. Αυτά είναι αρμοδιότητες του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και της κυβέρνησης συνολικά. Αλλά με ρωτήσατε για το εμπάργο της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης και όφυλα να τοποθετηθώ. Σωστά. Δεν τοποθετούμε εφόλης της ύλης για θέματα που είναι εκτός κυρία Φωτίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Εγώ κράτησα τις ειδήσεις, αυτά που μας είπατε και ελπίζω να έγινε κατά